Καλησπέρα. Είναι Κυριακή, 22 Νοεμβρίου. Δεν είναι το καθιερωμένο vlog της βραδιάς. Είναι ένα έκτακτο σύντομο βίντεο για να σας ενημερώσω ότι από αύριο επιστρέφω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές που μου γράψατε και μου στείλατε τόσο κάτω από το βίντεο που ανέβασα το βράδυ της Πέμπτης, όσο και στα διάφορα email, κοινωνικά δίκτυα κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και την αγάπη σας. Σήμερα είχαμε τη δεύτερη Κυριακή, στην οποία επαναλάβαμε το σεμινάριο εισαγωγής στα συναισθήματα, μόλις προλίγου τελείωσε. Ήταν έτσι μια ωραία εμπειρία, θετική εμπειρία. Και εγώ και η Αριστονίκη είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, τα καταφέραμε όμως. Θέλω να πω μερικά λόγια για τους ανθρώπους οι οποίοι έγραψαν κάτω από το βίντεο, το τελευταίο, το έκτακτο που έχω ανεβάσει, τις προσωπικές τους ιστορίες που έχουν γράψει για τις απώλειες τις μεγάλες που έχουν βιώσει στη ζωή τους, που έχουν μιλήσει, θα διαβάσω μερικά σχόλια, γιατί όντως ήταν εξαιρετικά συγκινητικά τα σχόλια κάτω από το τελευταίο βίντεο. Εννοείται ότι, σας είπα, από αύριο ξεκινάω κανονικά τα βίντεο, οπότε δεν είχα χρόνο τώρα για να κάνω βραδινό βίντεο, όμως είπα να το κάνω λίγο αυτό. Υπάρχουν μερικά εξαιρετικά βίντεο. Η Μαρία Ελιάδου γράφει: «Μια μεγάλη αγκαλιά για σένα από εμένα. Σκληρός ο θάνατος, ιδίως όταν χάνουμε δικούς μας ανθρώπους. Τον έχω νιώσει στο πετσί μου πολλές φορές στη ζωή μου. Η Μαρία μας έχει χάσει και παιδί, ε. Θέλει χρόνο να το ξεπεράσεις. Βλέπεις πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε. Καταλαβαίνεις την αξία της ζωής. Τα θερμά μου συλληπιτήρια, κορίτσι μου γλυκό. Καλό ξημέρωμα. Έχει χάσει το γιο της σε αυτοκινητικό, η Μαρία». Χριστίνα Εμπαλαούρα λέει: «Συλληπιτήρια Θέκλα μου, έχω περάσει αυτό τον πόνο. Είναι πολύ δύσκολα. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ». Η Κατερίνα η Μακρύ γράφει: «Θέκλα μου, καλή δύναμη σου εύχομαι. Εγώ είμαι 28 προς 29 χρονών και από τα 21 με έχω χάσει τη μαμά μου. Όταν ήμουν τρίτο έτος στο πανεπιστήμιο και ήμουν στην Κύπρο τότε με υποτροφή Εράσμους. Ο πόνος που νιώθω έχει επουλώσει με τα χρόνια, αν και η επιθυμία μου και η νοσταλγία μου να τη δω πάλι, η θύμηση πολλές φορές με κάνει να στενοχωριέμαι. Αυτή η απώλεια με έκανε να οριμάσω περισσότερο από όσο φανταζόμουν, αλλά είναι και σωτηρία για την ψυχή. Γιατί ησυχάζεις τα συναισθήματα σου κάποια στιγμή, όσο και αν πονάς. Υπάρχουν συναισθήματα που δεν ησυχάζουν εύκολα. Πονάς, δεν πονάς. Να είσαι καλά και να πάρεις το χρόνο που σου χρειάζεται με πολύ αγάπη». Κατερίνα μου, είσαι μία κοπέλα 28 χρονών και είσαι τόσο σοφή. Η Στέλλα Κοντοπούλου λέει: «Τα συλληπιτήριά μου, Θεός να τον αναπαύσει, πάρε το χρόνο σου, γιατί η απώλεια κάποιου αγαπημένου μας παίρνει χρόνο να το συνηθίσουμε, τα φιλιά μου». Η Κατερίνα Τζαγκαράκη λέει: «Είσαι ένα δώρο στη ζωή μας, βάζοντας τα πράγματα στη σωστή διάσταση σε κάθε περίπτωση και σε κάθε βίωμα και γεγονός της ζωής μας. Έχασα τη μητέρα μου στα 9 μου χρόνια και ήταν 42 χρονών, αγάπη μου. Ο αδελφός μου έφυγε 48 χρονών, ο άνδρας μου έφυγε 55 χρόνων πριν 14 χρόνια, ο ανιψιός μου στα 34 του χρόνια. Η στήριξη ήταν: δεν είσαι μονάχη, και ιδιαίτερα από καλούς συγγενείς και ανθρώπους της ευσέβειας να ρίξουν εμένα και τα παιδιά μου, όπου ήθελε αδιάγνωστη όπως μας έμαθε στη συμπεριφορά τους. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια». Η στήριξη ήταν: δεν είσαι μοναχή. Δεν είσαι μοναχή, δεν είσαι μονάχη. Εδώ η Κατερίνα μιλάει και για το ότι μετά την απώλεια δέχθηκε και τοξικότητα. Όπως επίσης είχαμε κάνει ένα βίντεο πέρσι, μας έγραφε μια φίλη ότι πέθανε ο πατέρας της, έφυγε ο πατέρας της και μετά δέχθηκε και τοξικότητα από την οικογένεια. Γράφει η Κάθριν Μιφταράγκα: «Συλληπιτήρια, καλό παράδεισο να έχει. Έχασα πριν 20 μέρες τον πατέρα μου σε ηλικία 55 χρόνων. Με πονάει αυτό το θέμα με την απώλεια, όμως λέω ότι κάποια στιγμή θα ξανανταμώσουμε πάλι με τα αγαπημένα μας πρόσωπα που έχουν φύγει». Εγώ νιώθω κιόλας ότι τα αγαπημένα μας πρόσωπα που έχουν φύγει ζουν και μέσα μας.
πέραν του ότι όσοι πιστεύουμε στη ζωή μετά θάνατο πιστεύουν θα ξανανταμώσουν. Όπως λέει η συνάδελφος Μαρία Παντσιοπούλου, ζουν μέσα μας οι άνθρωποι που χάσαμε. Η Έλσε Καραγιαννίδου λέει: «Καλή ανάπαυση να έχουν οι αγαπημένοι μας. Βρίσκονται πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μας». Η Χριστίνα Ιαποδιάκου γράφει: «Συλληπιτήρια κυρία Θέκλα, το βίντεο βάλσαμο στη ψυχή μου. Την Κυριακή έχασα τη μητέρα μου. 52 χρόνια μαζί της στο ίδιο σπίτι, οι δυο μας. Και πατέρας και μητέρα. Δύσκολα θα φτάσω στο στάδιο της αποδοχής. Καλή δύναμη σε όλους και αγάπη μόνο». Χριστίνα μου, καλή δύναμη. Πραγματικά. Καλή δύναμη. Και σίγουρα εσύ, η κόρη που έχασε τη μητέρα σου, θα δυσκολευτείς πολύ να αποδεχθείς αυτό που συνέβη και θα πάρει πολύ μεγαλύτερο χρόνο το στάδιο του πένθους, τα στάδια του πένθους, παρότι σε μένα που εγώ έχασα, δεν έχασα τη μητέρα με τον πατέρα μου, έχασα στενό μου συγγενή, αλλά όχι τη μητέρα με τον πατέρα μου, δεν είναι το ίδιο. Η ζωή λέει, τα συλληπιτήρια μου Θέκλα μας, καλή δύναμη, έφυγε χθες από τη ζωή αγαπημένο συγγενικό μου πρόσωπο, απίστευτο μου φαίνεται. Να ζούμε να τους θυμόμαστε, την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου. Την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας να έχεις και εσύ και όλοι. Η Μαρία Κοκκίνη γράφει: «Είσαι ο εαυτός σου, κοστίζει σήμερα, αλλά αξίζει. Αυτός είναι ο λόγος που εγώ σε παρακολουθώ. Όσο για το θάνατο, αμετάκλητο, σκληρό γεγονός, άγριο, ένας περίπατος στο κημητήριο μας λέει: έξω η ζωντανή, μέσα τα αγαπημένα μας πρόσωπα, μια λεπτή γραμμή. Τίποτα δεδομένο. Εκεί βλέπουμε την αξία της ζωής. Αλλά όπως το λες και εσύ, η ζωή συμβαίνει. Life happens. Πιστεύω ότι το πένθος είναι ίδιο για όλους. Το θέμα είναι γυρισμός. Είναι χειρισμός. Εγώ έχασα ένα παιδάκι 5 χρόνων. Από κυστική ίνωση πριν αρκετά χρόνια. Επειδή είσαι διακριτικός άνθρωπος, σε παρακαλώ λοιπόν να κάνεις κάτι σχετικό αθές με αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλά παιδιά με κυστική ίνωση που το προσδόκιμο ζωής τώρα είναι μέχρι τα 38 τους χρόνια. Φιλιά πολλά. Θα είναι δώρο για τη γιορτή μου που έχω αύριο». Και της γράφει ο Λιντιπουτάτσιο, ο Μάκης, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σκληρό να φύγει κανείς στα 38. Και του λέει: «Καλημέρα, καταλαβαίνω πως το λες, πονάει πολύ για τον ίδιο τον άνθρωπο που ξέρει ότι θα φύγει νωρίς, γιατί μάνα είναι το ίδιο, είτε είναι 5 είτε 38. Θα ήθελα η Θέκλα να αγγίξει το θέμα με την ψυχολογία αυτών των νέων ανθρώπων που μπαινοβγαίνουν κατά ταχτά διαστήματα λόγω της κυστικής ίνωσης στα νοσοκομεία». Και της λέει ο Μάκης: «Για τη μάνα ναι είναι το ίδιο, για τον ίδιο τον άνθρωπο όμως πολύ χειρότερο, γιατί στα 38 έχεις όνειρα για τη ζωή και εμπειρίες, τουλάχιστον στα 5 δεν καταλαβαίνεις και πολλά. Ο πατέρας μου», λέει ο Μάκης, «έφυγε στα 77 από καρκίνο, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Ας φτάσω μέχρι τα 100 και βλέπουμε. Παρόλο που η ζωή έχει διαφορές, ας του πούμε και προκλήσεις, την αγαπώ, δεν θέλω να φύγω νωρίς. Ο πατέρας μου ήταν πολύ επιτυχημένος οικονομικά, ένας έξυπνος επιχειρηματίας. Εγώ είμαι ανεξάρτητος και επιβιώνω με αξιοπρέπεια, αλλά δεν έχω τα λεφτά του πατέρα μου. Λέω στον εαυτό μου χίλιες φορές που έχω την υγειά μου και τα νιάτα μου, είμαι 46, νέος είσαι μάκη μου, και την ανεξαρτησία ελευθερία μου και όλα τα άλλα είναι πολύ δευτερεύοντα, είμαι ευγνώμων. Άσε που πιστεύω ότι όσο πιο πολύ χρόνο τον έχει έναν άνθρωπο, τόσο πιο πολύ πονάς όταν φεύγει. Άρα και για τη μάνα η απώλεια του παιδιού στα 38 είναι πολύ σκληρή». Η Μαρία απαντάει: «Εγώ ξέρεις τι παθαίνω. Αμηχανία σε τέτοιες περιπτώσεις απώλειας. Τα ψυχολόγια δεν τα μπορώ. Θέλω μόνη μου να τα διαχειρίζομαι. Θέλω κλείσιμο στον εαυτό μου. Θέλω να παίρνω το χρόνο μου και μετά πάλι στις συνήθειές μας. Συνήθειές μου, να όπως η Θέκλα μας. Εσύ συμφωνείς?» «Βεβαίως συμφωνώ», λέει ο Μάκης. «Μαρία μου, κανείς δεν μπορεί να νιώσει ούτε τον πόνο σου ούτε τη χαρά σου. Γι' αυτό και θέλουμε να το βιώσουμε και το επεξεργαστούμε μόνοι μας. Θέλει χρόνο, όπως λες. Μόνο ανθρώπους που έχουν χάσει κάτι σημαντικό για αυτούς μπορούν κάπως να σε νιώσουν. Πάντως, εγώ επειδή είμαι θετικός άνθρωπος και αγαπώ τη ζωή σου, εύχομαι να έχεις μόνο χαρές από εδώ και στο εξής». Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να χάσει παιδί. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, Μαρία, και ειδικά από χρόνια νόσο, όπως είναι η κυστική ίνωση, που μπαινοβγαίνεις στα νοσοκομεία και κάνεις όλες αυτές τις επώδυνες θεραπείες, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Η Ελένη Τζι λέει: «Εύχομαι συλληπιτήρια Θέκλα, μου πάρει το χρόνο σου να πενθήσεις. Σου εύχομαι καλή δύναμη και να θυμάσαι πάντα αυτόν τον άνθρωπο με αγάπη. Αυτοί που αγαπάμε υπάρχουν πάντα μαζί μας γιατί βρίσκονται στο μυαλό μας και την καρδιά μας. Σου στέλνω μια διαδεκτυακή αγκαλιά στο πιο μακριά». Να τα αποδίδω. Μαρία Χαλιού: «Τους έχω χάσει και τους δυο. Η μαμά μου ήταν 59 χρόνων. Μεγάλος πόνος. Και πολύ νέα η μητέρα σου, νεότατη. Νεότατη.
Ο Μάκης είχε γράψει και ένα πολύ ωραίο σχόλιο προηγουμένως. Ο θάνατος ενός γονιού επειδή έφυγε ο πατέρας μου τον Μάιο. Θυμάμαι όταν έφυγε ο πατέρας του Μάκη, μιλούσαμε. Αλλάζει για λίγο τις ισορροπίες, κυρίως επειδή το παιδί θεωρεί τους γονείς δυνατούς, όσο βέβαια και αν τους έχεις ήδη κατεβάσει από το βάθρο που εγώ τους έχω κατεβάσει από τα 27 μου. Βέβαια, οι γονείς μου ήταν πάντα πιο εύρωστοι από μένα, αν και ζω τελείως ανεξάρτητος και χωρίς βοήθεια από κανέναν, αλλά πάντα τους θαύμαζα για το πώς τα κατάφερα. Όμως ο θάνατος νομίζω πως μας θυμίζει πόσο δεν είμαστε θεοί, ακόμα και όσοι είναι πολύ έξυπνοι, πολύ ικανοί και πολύ όμορφοι πεθαίνουν. Μας θυμίζει πόσο η ζωή είναι πολύτιμη και πρέπει να τη ζούμε με τους δικούς μας όρους. Με πίστη στον εαυτό μας και αυτοπεποίθηση, αλλά ταυτόχρονα με ταπεινότητα και έλλειψη αλαζονίας. Γιατί κανείς μας δεν είναι αντικατάστατος και κανείς δεν είναι παντοτινός. Όμως όσο είμαστε εδώ, πρέπει και οφείλουμε στον εαυτό μας να ζήσουμε τη ζωή με τους δικούς μας όρους και να τη χαρούμε. Τα χρήματα και η επιτυχία έχουν αξία όσο τα χρησιμοποιούμε για να καλυτερεύουμε τη δική μας ζωή και τον άλλο. Οι αναμνήσεις όμως είναι αυτές που μένουν και είναι αυτές που δίνουν χρώμα στη ζωή μας. Η ευτυχία Ελιοπούλου λέει: Κυρία Θέκλα, πολλά θερμά φιλιά, συλληπιτήρια. Χαίρομαι όταν σε βλέπω. Έχασα την αδελφή μου. Ξέρω καλά τι σημαίνει πέθος και επίσης ξέρω πώς είναι όταν παίζουν κάποιοι χρησιμοποιώντας τον αντίο σου. Σε φιλώ πραγματικά, αγάπη μου. Η Λίνα λέει: Συλληπιτήρια να είστε όλοι καλά και να το θυμάστε πάντα με τη ζεστασιά που αφήνουν οι αναμνήσεις απογοημένους και γεμάτους καλοσύνη ανθρώπους. Λέει η Ειρήνη, δεν χρειάζεται να απολογήσει για τίποτα. Έχεις κάνει τόσα για μας. Όσες μέρες χρειάζεσαι, πάρε το χρόνο σου και στήριξε αυτούς που πρέπει. Σ' αγαπάμε, κοριτσάκι μου, να θυμάσαι. Να θυμάσαι όλες τις γλυκές στιγμές μαζί του. Αυτό ήθελε και εκείνος ο άνθρωπος. Ναι, αυτό ήθελε. Και γι' αυτό δεν ήθελε να είμαστε κοντά του τις τελευταίες μέρες. Να θυμάσαι την ψυχή του ηρεμία, σε φιλώ. Λέει η Μαρία Ζαγαρέλου, λυπάμαι πολύ, Θέκλα μου, για την απώλειά σου αυτή. Είναι δύσκολο να είσαι εξωστρεφής σε τέτοιες περιόδους και καλά κάνεις και μένεις εκτός για όσο χρειάζεσαι. Το πέρασα πρόσφατα με ένα φίλο μου πριν 2 εβδομάδες και δεν ήξερα πολλά πολλά. Να είστε καλά, να το θυμάστε. Η Σοφία Θεοφιλοπούλου λέει, καλημέρα, Θέκλα μου, συλληπιτήρια για το θείο σου. Να είστε γεροί, να το θυμάστε. Πραγματικά δεν ήταν ηλικιωμένος. Έχασα και τους 2 γονείς μου πολύ νωρίς. Είναι δύσκολο. Κουράγιο και δύναμη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μάλιστα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια σας, λέει η Μαρθα Κακονίκου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που μας δείχνεις, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος όταν βιώνει πένθος έχει δικαίωμα και το χρόνο του να πάρει και τα συναισθήματα του να εκφράζει και δεν χρειάζεται να μοιραστεί και πολλά για τον άνθρωπο που χαιρετά. Η περίοδος που διανύουμε έχει πολλές προκλήσεις και η ανάρτηση στην κοινότητα πριν μερικές μέρες για το πέθος που βιώνουμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας με είχε βοηθήσει να κατανοήσω τα συναισθήματα μου για αυτή την κατάσταση. Έχασα κι εγώ έναν πολύ καλό μου φίλο σε αυτό το διάστημα και δεν μπόρεσα να τον αποχαιρετήσω από κοντά. Βρισκόμαστε σε άλλες χώρες εν μέσω lockdown. Κάποιους ανθρώπους δεν έχουμε την τύχη να τους έχουμε στη ζωή μας για πολύ, αλλά όσα μοιραστήκαμε είναι πάντα μια γλυκιά ανάμνηση και μένουν τα θετικά συναισθήματα να μας ζεστήρουν την καρδιά όταν τους ενθυμούμαστε. Η Φλόρα λέει: Συλληπιτήρια, Θέκλα μου. Κάποιος είχε πει ότι χάνοντας τους γονείς μας και τους ανθρώπους γενικά της μεγαλύτερης ηλικίας είναι σαν να χάνουμε την εμπροστοφυλακή μας. Το έχω ζήσει και είναι ακριβώς έτσι. Η Μαρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα, λέει. Πόσο όμορφο είναι αυτό που νιώθεις για τον άνθρωπό σου, την αγάπη που σου έδωσε και βίωσες. Σας ευχαριστώ πολύ που σας γνώρισα. Το μοιράζομαι με όλη την παρέα του καναλιού. Στις 14 Δευτέρου 2020, στα 61, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας των παιδιών μου και 1η Τετάρτη 2020, στο 89, ο πατέρας μου. Θεωρώ ότι δεν είχε την τύχη από κανέναν μας που παραβρέθηκα στην κηδεία του πρώτου, εκτός των τελευταίων φίλων του που προφανώς δεν ξέραν την προηγούμενη πορεία της ζωής του. Όσο για το δεύτερο, μόνο τα δικά μου παιδιά πήγα στην κηδεία και η σύζυγός του. Χαίρομαι που ο δικός μου γιος το συνόδευε στο νοσοκομείο που είχε να το δει από τότε που ήταν 4 με 5 ετών έως και τώρα, 26. Όμως το είπες, το σεβασμό και την αγάπη μας την κερδίζουμε. Δεν μας χαρίζεται απλόχερα, έχεις το σεβασμό μου.
Μάλιστα. Αυτά τα σχόλιά σας. Είναι πολλά τα σχόλια, δεν μπορούσα να τα διαβάσω όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βίκη Ψυχούλα λέει: «Δεν χάνουμε ποτέ άνθρωπο που μας έχει αγγίξει την καρδιά και την ψυχή μας. Θα ζει πάντα κοντά μας. Σ' αγαπώ». Και εγώ σ' αγαπώ, Βίκη μου, και όλους σας αγαπώ. Η Όλγα Τσούκλη λέει: «Αυτό το συγγενή θα το διάλεγα για φίλο. Ό,τι πιο όμορφο θα ακούσω τον τελευταίο καιρό. Μακάρι να μπορούσαμε να σου δώσουμε μια σφιχτή αγκαλιά». Είναι όλα πάρα πολύ ωραία τα μηνύματα. Ήθελα να διαβάσω αυτά που γράφετε και για δικές σας αναμνήσεις. Η Τζοάννα λέει: «Ένας λόγος που σε παρακολουθάνε λοιπόν είναι πως η ματιά σου είναι πως η ματιά σου που είναι στραμμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που είπες ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν μετριέται αν ο άνθρωπος είναι μεγάλος, μικρός, υγιής ή όχι, όμορφος κτλ. Είναι η ουσία της δημοκρατίας και της αγάπης». Η Σόφη λέει: «Καλή συλληπιτήρια Θέκλα μου, μπορώ να σε νιώσω γιατί εγώ έχω χάσει όλη μου την οικογένεια και δεν υπάρχει κανένας κοντά μου. Είμαι μόνη και όλη η οικογένεια μου ζει στο νεκροταφείο. Τους καλημερίζω, τους καλησπερίζω, τους καληνυχτώ και πάω σπίτι μόνη μου. Γι' αυτό λοιπόν πάρε το κουράγιο σου και λάβε υπόψη ότι υπάρχουν και χειρότερα. Καλό παράδεισο να έχει». Κατερίνα λέει: «Συλληπιτήρια Θέκλα για τον δικό σου άνθρωπο και καλή ανάπαυση στη ψυχή του. Κατάλαβα από την ώρα ότι θα είναι περίεργο το vlog. Δεν θα σχολίαζε, αλλά χτύπησες φλέβα. Γιατί βιώνω πέθος σε πολύ κοντινό μου πρόσωπο εδώ και καιρό, γι' αυτό έγραψα στην ανάρτηση ότι θεωρώ ότι δεν ξεπερνιέται, απλά επουλώνεται με τον καιρό. Και το σεμινάριο παρακολούθησα σιωπηλά, αν και ήμουν άλλο στο κρεβάτι, Κατερίνα μου, περαστικά. Και βοηθήθηκα, αλλά απέχω από τους πολλούς σχολιασμούς λόγω βαρημένης ψυχολογικής κατάστασης. Τόσα προβλήματα μαζεμένα, άντε να τα διαχειριστείς. Μας βοηθάς όμως με τα βίντεο. Όσο για τους. Πάμε παρακάτω. Η Βασιλική Μαθιουδάκη λέει: «Καλό ταξίδι σε όλους τους αγαπημένους μας που έφυγαν τόσο νωρίς από κοντά μας. Μίλησες τόσο όμορφα για εκείνον και ο καλύτερος επίλογος για τη ζωή εδώ είναι αυτός. Όχι για τη γενική στεροφημία του, αλλά γιατί όλα αυτά τα λες εσύ που είσαι αυτή που είσαι και τον έζησες από κοντά. Οι άνθρωποι μένουν πάντα ζωντανοί αρκεί να τους κρατάμε ζωντανούς στη μνήμη μας». Η Ελένη Γαλάνη λέει: «Συλληπιτήρια, χάσα τον πατέρα μου όταν ήμουν 8 χρόνων και το πιο δύσκολο είναι πως σχεδόν δεν το θυμάμαι. Δεν έχω αναμνήσεις από αυτόν. Καλή δύναμη σε όλους, όσοι ειδικά αυτή την περίοδο περνάνε δύσκολα με θέματα υγείας δικών τους ή συγγενείς». Η Καλλιόπη Γιαννάτος λέει: «Συλληπιτήρια, θέκαλα μου όλη σας την οικογένεια. Πάρε όλο το χρόνο που χρειάζεσαι. Σ' αγαπούμε και ζωή σε όλους σας. Να είστε καλά, να το θυμόσαστε. Λένε ότι όποιο θυμόμαστε και μελετάμε δεν πεθαίνει ποτέ. Την αγάπη μου». Βλέπω εδώ τα σχόλια σας, τι ωραία που είναι. Η Μαρία Παπουτσέλη λέει: «Τα συλληπιτήριά μου, να είσαι καλά, να το θυμάσαι. Το έχω βιώσει με γονείς και πεθερικά τους. Θυμόμαστε όσους έχουν φύγει». Η Ζωζόη Σμυρνιά λέει: «Θέκλα μου, στενοχωρήθηκα πολύ. Έχεις μια σφιχτή αγκαλιά από μένα, τα συλληπιτήριά μου και την υποστήριξή μου. Να είσαι ολόγερη και εσύ και οικείς σου να το θυμόσαστε. Μέσα από τη μνήμη κάποιος ζει και μνημονεύεται και ό,τι καλύτερο για τη μνήμη του να αναφέρεται κάποιος αυτό με τόσο υπέροχα λόγια. Σ' αγαπάμε». Πολύ ωραία όλα σας τα μηνύματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι την Τετάρτη έφυγε ο θείος, Πέμπτη, την Παρασκευή έγινε η κηδεία, δεν μπορούσα να είμαι στην κηδεία, ήμουν όμως σε τακτική τηλεφωνική και επαφή μέσω βιντεοκλήσης με τους γονείς μου, με τον αδερφό μου, με τα παιδιά. Κυριακή είναι στην Αγγλία, ο Λάζαρος είναι στην Κύπρο. Χθες το Σάββατο, σήμερα η Κυριακή. Νιώθω ότι είμαι έτοιμη να επιστρέψω αύριο κανονικά στο κανάλι. Και τα συναισθήματα ήταν έτσι έντονα. Θα είμαι ειλικρινής ότι το πρώτο συνέστημα
πήγε κατευθείαν στην ξαδέρφη μου και στη μάνα μου, στο πώς αυτές βιώνουν και θα βιώσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια. Εκεί πήγε κατευθείαν το μυαλό μου. Εννοείται ότι όπως το πόνο που νιώθει η αδερφή και η κόρη ενός ανθρώπου που φεύγει, δεν μπορεί να πει ανιψιά του ότι νιώθει τον ίδιο πόνο. Δηλαδή δεν μπορώ να οικειοποιηθώ το πένθος των πολύ κοντινών ανθρώπων. Η έγνοια μου ήταν περισσότερο για τους ανθρώπους που αγαπώ και μείναν πίσω. Εννοείται ότι λυπήθηκα που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή και που έφυγε και ξαφνικά που δεν υπήρχε χρόνος αποχαιρετισμού. Και αυτές τις μέρες σκεφτόμουν, άναβα τα κεράκια μου, ακούγα έτσι ήρεμη μουσική και λέω θέλω έτσι να ανασύρω μια ανάμνηση από το θείο που να είναι η καλύτερη. Και θυμήθηκα. Ήταν το καλοκαίρι του 1993. Ήταν το καλοκαίρι που τελείωσα το σχολείο. Ήταν η περίοδος που περίμενα να βγουν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων, των Παγκύπριων εξετάσεων για το Πανεπιστήμιο. Και ο θείος είχε αγοράσει μια μεγάλη μηχανή, αλλά ήταν μια παλιακή μηχανή, μια έτσι ρετρό μηχανή, από αυτές τις δεκαετίες του 60. Εγώ δεν είχα ανέβει σε μηχανή μέχρι τότε. Και έπαιρνε και την ξαδέλφη μου, την κόρη του βόλτες, μου λέει να σε πάρω μια βόλτα. Και με πήρε κάτι ωραίες βόλτες ο θείος, στη θάλασσα, στην παραλία, με τη μηχανή. Ήμουνα 18 χρονών, οδηγούσε πολύ ωραία, ήρεμα. Ένας ευφιέστατος άνθρωπος, πανέξυπνος, εκπαιδευτικός, φοβερό χιούμορ, τετράγωνη λογική. Ωραίος τύπος. Σεμνός άνθρωπος. Εξαιρετικά αγαπητικός με τα παιδιά και το δικό του παιδί αλλά και τα παιδιά των αδερφών του και τα παιδιά των παιδιών των αδερφών του, δηλαδή και θυμήθηκα εκείνο το απόγευμα, ήταν Ιούλιος, που είχαμε πάει με τη μηχανή, πήγαμε στο δρόμο της Κατοπάφου, πήγαμε κάτω στην παραλία και λέει θα οδηγήσω τη μηχανή στην άμμο. Και θυμάμαι ότι ένιωσα ελεύθερη. Ένιωσα για πρώτη φορά ότι είμαι νέα. Ένιωσα το ίδιο υπέροχο συνέστημα που ένιωσα τώρα που ήρθα εδώ το Σεπτέμβριο σε αυτή τη ξένη χώρα. Ευχαριστώ πολύ, Θεία. Και κάψα και το πόδι μου εκείνη τη μέρα στο εξώς της μηχανής και έχω και ένα σημάδι να το θυμάμαι. Ο θείος θα μείνει μέσα μου με αυτή την εικόνα. Έχω και άλλες ωραίες εικόνες. Την πρώτη μου κούκλα μου την είχε φέρει αυτός δώρο. Και έχω μια φωτογραφία που μικρή και την κρατάω, την είχα στο κουτί και δεν την έβγαζα. Και επίσης όταν ήμουν 10 ετών μου είχε φέρει δώρο μια ραπτομηχανή, η οποία ήταν με μπαταρίες, αλλά ήταν σαν κανονική ραπτομηχανή και είχα ράψει ρούχα σε αυτή τη ραπτομηχανή. Ο θείος. Ο θείος ο οποίος πάντοτε με το οξύ του πνεύμα, τα σχόλια του τα εξαιρετικά εύστοχα. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος και εξαιρετικά πνευματώδης. Ο θείος. Αγαπώ σε θείο. Και έτσι θα μείνει αυτή η εικόνα αυτής της παλιακιάς μηχανής, της ρετρό μηχανής, του θείου που οδηγούσε ήρεμα, γιατί και ο αδερφός μου οδηγεί μηχανή μεγάλου κυβισμού, αλλά τρέχει σαν τον άνεμο, και ο ξάδερφός μου το ίδιο. Αλλά ο θείος ήταν πάρα πολύ καλός ο θείος, είναι πάρα πολύ καλός ο θείος. Γιατί είπαμε, οι άνθρωποι ζουν μέσα μας. Και θέλω να εύχεστε περισσότερο για τη μαμά μου και την ξαδέρφη μου που σας είπα ότι σαφώς βιώνουν πολύ πιο έντονα το πένθος από ότι εγώ, χωρίς να σημαίνει ότι είμαι ανέσθητη, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κάθε ένας ανάλογα με το βαθμό συγγένειας και σύνδεσης που είχε με ένα πρόσωπο βιώνει το πένθος έντονα. Καλό παράδεισο, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε που είσαστε στη ζωή μας όσο είσαστε.